Κυριακή πρωί. Ξύπνησα κατά τις 12. Άναψα το πρώτο μου τσιγάρο και σύρθηκα προς την κουζίνα να φτιάξω ένα φραπέ. Ακόμα με τη τσίμπλα στο μάτι, άνοιξα τον υπολογιστή μου και άρχισα να χαζεύω στο ίντερνετ. Άνοιξα το Facebook, έβαλα μουσική στο YouTube και απολάμβανα τον καφέ μου. Εκεί που χάζευα ανέμελος, διαβάζοντας για το τι δε φοράει η Ρία Αντωνίου στην παραλία, μου έσκασε DM στο Face. Είχε τίτλο Reunion. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν spam, αλλά από περιέργεια το άνοιξα. Αγαπητέ Δημήτρη, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι η τάξη του 99 θα πραγματοποιήσει Reunion στις 9 Αυγούστου. Θα ήταν χαρά μας να παρευρεθείτε. Το γεγονός θα λάβει χώρα στο μπλα μπλα μπλα. Παρακαλώ, στείλτε μας επιβεβαίωση συμμετοχής μέχρι τις 27 Ιουλίου. What the fuck, η τάξη μου κάνει reunion ύστερα από 10 χρόνια. Να πω την αλήθεια, δεν έχω κρατήσει επαφή με κανέναν από το σχολείο. Μόνο με κανένα πεντάρι άτομα που τους έχω φίλους στο Facebook και ποτέ δεν μιλάμε. Όταν τέλειωσα τις σπουδές μου, βρήκα δουλειά κατευθείαν στην Αθήνα. Οπότε έμεινα εκεί και σπάνια κατέβαινα στον τόπο. Μερικές μέρες μόνο, αραιά και πού, για να δω τους δικούς μου. Ένα reunion της τάξης μου μου ήταν παγερά αδιάφορο. Αλλά τότε μου έσκασε μια σκέψη. Λες να πάει η Έφη? Η Έφη ήταν η μεγάλη μου καψούρα στο Λύκειο. Είχα φάει πραγματικά μεγάλο κόλλημα μαζί της, αλλά ποτέ δεν κατάφερα να της μιλήσω για τα αισθήματά μου. Κάναμε πολύ παρέα, αλλά μόλις περάσαμε σε άλλες πόλεις, χαθήκαμε και δεν την ξαναείδα. Ξαφνικά, χωρίς λόγο, άρχισα να αρχώνομαι. Βασικά, η ζωή μου ήταν λίγο βαρετή. Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι. Είχα χωρίσει και πριν από ένα χρόνο, οπότε με είχε πάρει από κάτω εκείνο το διάστημα. Σπάνια έβγαινα από το σπίτι. Οπότε η πιθανότητα να δω πάλι την Έφη με έκανε να νιώσω χαρά, νευρικότητα, έξαψη, λες και ήμουν πάλι στο Λύκειο. Οι μέρες πέρασαν και δεν είχα αποφασίσει ακόμα αν θα πήγαινα στο Reunion. Έστειλα μήνυμα στο Μίτσο, τότε καθόμαστε στο ίδιο θρανείο, να δω τι θα έκανε, αν θα πήγαινα στο Reunion. Μου απάντησε θετικά. Ναι, ναι, θα πάω. Πλάκα θα έχει. Έλα ρε, μη κολλάς. Θα ήθελα να σε δω μετά από τόσα χρόνια. Να δω τι κάνεις. Να τα πούμε. Μου απάντησε ο Μίτσος. Στις 16 Ιουλίου έστειλα μήνυμα ότι θα παρευρεθώ στο Reunion. Είχα αγχωθεί πολύ. Ήθελα να είμαι γαμάτος. Μαλακία. Είχα κόψει και το γυμναστήριο. Όλο αυτό σκεφτόμουν. Και το γεγονός ότι θα ξανάβλεπα την Έφη. Πήγα στα μαγαζιά και ψώνισα μαζί με τη φίλη μου την Άννα. Άννα της είπα, ανέλαβέ με. Έχω reunion και θέλω να είμαι γαμάτος. Πες να συναντήσω το παλιό μου έρωτα εκεί, οπότε καταλαβαίνεις. Η κακομοίρα η Άννα, τι να κάνει, με βοήθησε. Με την Άννα ήμασταν χρόνια φίλοι και μετά από τον χωρισμό μου ήταν αυτή που μου στάθηκε και με προέτρεπε να ξεκουνήσω από το σπίτι και γενικά να ανανεωθώ. Διαλέξαμε πολλά ρούχα που γενικά δεν ήταν του στυλ, αλλά πραγματικά έδειχνα ωραίος. Άλλαξα και κούρεμα. Σιγά σιγά άρχισε να μου αρέσει αυτή η αλλαγή. Κανόνισα την άδεια μου από τη δουλειά μου και κατέβηκα στην πόλη μου 3 μέρες πριν από το Reunion. Χαρά η μάνα μου. Με το που με είδε, με πλάκουσε αμέσως το φαγητό. 9 Αυγούστου, ημέρα του Reunion. Ξύπνησα και δεν ένιωθα καλά. Γαμώ το μου γαμώ, με πόναγε έντονα το στομάχι μου. Να ξερνάω όλη τη μέρα, είχα ξενερώσει τη ζωή μου. Εκεί που είχα αποφασίσει να πάω στο Reunion και είχα κάνει τόσες ετοιμασίες, υπήρχε η περίπτωση να μην μπορέσω να πάω. Με τα πολλά, πλακώθηκα στα χάπια και ό,τι γιατροσόφι μου έδινε η μάνα μου και μπόρεσα και στάθηκα στα πόδια μου. Το Reunion ξεκίναγε στις 9 το βράδυ σε γνωστό beach club της περιοχής μου. Αφού στολίστηκα και πήρα κανένα 2 χάπια ακόμα, κατευθύνθηκα προς το club. Έφτασε κατά τις 9.30, κόσμος πολλής.
κατευθύνθηκα προς την είσοδο όπου μου πρόσφεραν κάτι σαν κοκτέιλ. Μαλακία, δεν μπορούσα να πιω τίποτα με τόσα χάπια που είχα πάρει και με το στομάχι μου να μην είναι ακόμα στα καλύτερά του. Παντού έβλεπα φάτσες που προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν. Πολλούς δεν τους γνώριζα. Φυσικό, καθώς το Λύκειο ποτέ δεν έβγαινα στο προάβλιο. Αλλά άραζα με τους φίλους μου στο πίσω μέρος του σχολείου, που ήταν το καπνιστήριο. Μετά από λίγο ψάξιμο, βρήκα τον φίλο μου τον Μίτσο. Φιλιά, αγκαλιές. Ο κερατάς δεν είχε αλλάξει καθόλου. Όπως το θυμόμουν ήταν. Ψηλός, χοντρούλης, με κατσαρά τη μέλητα μαλλιά. Αράξαμε με τον Μίτσο και αρχίσαμε να λέμε για τις ζωές μας. Τι κάνουμε, πώς θα πάμε, αν έχουμε οικογένεια, μπλα μπλα μπλα. Να πω την αλήθεια, την περισσότερη ώρα τον έγραφα. Ανάθεμα αν είχα ακούσει τα μισά από όσα μου έλεγε. Εμένα το μυαλό μου ήταν στην Εφη. Όλη την ώρα την αναζητούσα με το βλέμμα μου μέσα στο πλήθος. Η ώρα άρχισε να περνάει και δεν την έβλεπα πουθενά. Άρχισε να με πιάνει νευρικότητα. Αν δεν ερχόταν... Και τότε την είδα. Την είδα από μακριά. Είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Η Εφη ήταν πιο όμορφη από ποτέ. Ξαφνικά άρχισε να με πιάνει το στομάχι μου, να ανακατεύεται. Και αυτή τη φορά δεν ήταν επειδή κάτι με πείραξε. Ήταν εξαιτίας της Εφης. Ήμουν έτοιμος να πάω να της μιλήσω. Σηκώθηκα από το σκαμπό και κατευθύνθηκα προς το μέρος της. Τότε ήταν που έφαγα τη ξενέρα της ζωής μου. Καθώς κατευθυνόμουν προς το μέρος της, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν μόνη της. Ήταν αγκαλιά με έναν τύπο που δεν γνώριζα και κάτι του έλεγε στο αυτί γελώντας. Ήμουν έτοιμος να κάνω μεταβολή. Αλλά τότε η Εφη με είδε, με χαιρέτησε από μακριά και άρχισε να έρχεται προς το μέρος μου. Όχι ρε γαμώτο, με είδε. Μου είχαν κοπεί τα πόδια. Έπρεπε να το παίξω όσο πιο άνετος μπορούσε. Αμέσως αγκαλιαστήκαμε και φιληθήκαμε. Πραγματικά ήμουν πολύ χαρούμενος που ξανά βλέπα την Εφη. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει. Αφού ανταλλάξαμε δύο κουβέντες στα γρήγορα, η Εφη πήγε να μου συστήσει τον τύπο που ήταν μαζί της. Από εδώ... Και ξαφνικά έσβησαν όλα τα φώτα, εκτός από μερικά που φώτιζαν μια μικρή εξέδρα, με ένα μικρόφωνο τοποθετημένο. Τότε ανέβηκε ένας τύπος και πήρε το μικρόφωνο στα χέρια. Φυσικά ούτε αυτόν αναγνώριζε. Ήταν ψηλός, γυμνασμένος. Γενικά τραβούσε τα βλέμματα. Μετά από λίγο άρχιζε να βγάζει κάτι σαν λόγο. Καλώς ήρθατε στο reunion του πρώτου λυκείου της τάξης του 99. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι οι περισσότεροι κατάφεραν να βρίσκονται εδώ μετά από 10 ολόκληρα χρόνια και μαζί μας πολλοί από τους αγαπημένους μας καθηγητές. Τι να πρωτοθυμηθώ για αυτή την όμορφη χρονιά που περάσαμε μαζί. Τις κοπάνες, τους έρωτες, το διάβασμα, το άγχος, αλλά και την ανεμελιά. Ο τύπος δεν είχε σταματημό. Θα το ξημερώσει, είπα στην Εφη και γελάσαμε. Αυτό που μου έχει μείνει αξέχαστο όμως, συνέχισε ο τύπος να λέει, είναι η πενταήμερη. Πολλοί από εσάς δεν με αναγνωρίζετε. Το ομολογώ. Έχω αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια. Τότε ήμουν ένα αδύναμο, ντροπαλό αγόρι, χωρίς πολλούς φίλους. Τι έλεγα? Α, ναι, για την πενταήμερη. Ναι, μου έχει μείνει αξέχαστη. Πώς μπορώ να ξεχάσω άλλωστε το γεγονός του ότι πριν από 10 χρόνια κι εγώ σαν έφηβος ήθελα να ζήσω την εμπειρία της πενταήμερης. Μια εμπειρία που για όλους εσάς είναι κάτι που θυμάστε με νοσταλγία και χαρά. Αλλά για μένα ήταν μια κόλαση που μου άλλαξε τη ζωή. Τον θυμήθηκα. Είναι ο Ανδρέας από το Γάμα 3, είπα στην Εφη. Και ο Ανδρέας συνέχισε να μιλάει. Ναι, για μένα ήταν μια κόλαση, καθώς μια ομάδα ατόμων που χαίρομαι όσο τίποτα άλλο που σήμερα είναι μαζί μας, αποφάσισαν πως θα είχε πλάκα να με βασανίσουν. Έτσι, με κλείδωσε σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου
και με άφησαν εκεί γυμνό, ξεφτυλίζοντάς με κάθε μέρα, ώσπου δεν άντεξα και για να ξεφύγω από το μαρτύριό μου πήδηξα από τον μπαλκόνι. Και τότε γυμνός και μες στα αίματα σύρθηκα προς τους καθηγητές και τους είπα τι μου είχε συμβεί. Και αυτοί δεν έκαναν τίποτα, γιατί φοβόντουσαν για τις επιπτώσεις που θα είχα. Το μόνο που μου είπαν ήταν ότι θα ξεκαθαρίσουν το θέμα στον γυρισμό. Και όντως γυρίσαμε και δεν τους έκαναν τίποτα, λέγοντας πως ήταν παιδιά και ότι όλο αυτό ήταν ένα αθώο παιχνίδι μεταξύ φίλων. Κλείστηκα στον εαυτό μου, τρελάθηκα, ούτε πανελλήνιες δεν έδωσα. Είχα να βγω από το σπίτι 2 χρόνια. Και τότε μου ήρθε το μεγάλο μου σχέδιο. Αυτό που με έκανε να νιώσω και πάλι ζωντανός. Αποφάσισα να περάσω τη φαρμακευτική. Πραγματικά θα με βοηθούσε πολύ στην υλοποίηση του σχεδίου. Και έτσι έκανα. Μέσα σε 5 χρόνια τελείωσα τη σχολή και έπιασα αμέσως δουλειά, γνωρίζοντας πραγματικά τα πάντα για τον όμορφο κόσμο των φαρμάκων. Εγώ με την Έφη είχαμε μείνει μαλάκες. Χωρίς να βγάλουμε κουβέντα, ακούγαμε αποσβολωμένοι τον Ανδρέα. Τα λόγια όμως που ακολούθησαν δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Τα χρόνια περνούσαν και ήμουν πλέον έτοιμος για το επόμενο βήμα του σχεδίου μου, την υλοποίηση του Reunion. Πραγματικά δεν μου ήταν δύσκολο. Μέσα σε λιγότερο από 1 μήνα μπόρεσα να σας μαζέψω όλους μαζί, την τάξη μου, την τάξη του 99. Ας πιούμε όλοι μαζί για τις ωραίες στιγμές που δεν θα έρθουν ποτέ, είπε και σήκωσε το ποτήρι με το ποτό του και το κατέβασε σχεδόν με μια γουλιά. Τότε ήταν που ο εφιάλτης ξεκίνησε, ο ένας μετά τον άλλον να πέφτουν στο πάτωμα σφαδάζοντας από τους πόνους, να επικρατεί χάος. Πάνω από 100 άτομα να είναι πεσμένα, άλλοι ανέσθετοι με αφρούς να βγαίνουν από το στόμα τους και άλλοι να τρέχουν όσες δυνάμεις τους είχαν απομείνει, ποδοπατώντας όσους βρίσκονταν ήδη πεσμένοι. Εγώ δεν ήξερα τι να κάνω και τότε η Έφη σωριάστηκε δίπλα μου. Αμέσως έβαλα το χέρι μου στο στόμα της και την έκανα να ξεράσει. Την πήρα αγκαλιά και την έβγαλα τρέχοντας έξω από το κλάμα. Την έβαλα στο αυτοκίνητο και οδήγησα σαν τρελός μέχρι το νοσοκομείο. Ο Ανδρέας είχε δηλητηριάσει όλα τα ποτά. Είχε πάρει την εκδίκηση που σχεδίαζε 10 ολόκληρα χρόνια. Την εκδίκηση σε αυτούς που του είχαν κάνει ανελαίοι το μπούλινγκ, αλλά και σε όλους εμάς που είχαμε κάνει τα στραβά μάτια. Πάνω από 60 άτομα πέθαναν εκείνη τη μέρα, μαζί τους και ο Ανδρέας. Η Έφη ευτυχώς τη γλίτωσε, περνώντας αρκετό καιρό στο νοσοκομείο και με μένα συνεχώς πάνω από το κεφάλι της.